καλησπέρα σας. Είστε στην υπηρετική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλφη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Το πολύτιμο διαμαντένιο δαχτυλίδι του πρωτοαθλητή του NBA φόρεσε στο χέρι το Γιάννης Αντετοκούμπο, ο αδελφός του Θανάσης και οι υπόλοιποι παίκτες των Bucks. Στο αγωνιστικό σκέλος, τα ελάφια έπαιξαν σαν πρωταθλητές και με πρωταγωνιστή τον Greek Freak που είχε 32 πόντους, 14 rebound και 7 assist, νίκησαν εύκολα τους Nets με 127-104 στην πρεμιέρα της Λίγκας. Στο ποδόσφαιρο, δυνατές μονομαχίες είχαν τα χθεσινά παιχνίδια των ομίλων του Champions League. Στη Μαδρίτη, η Liverpool πήρε σπουδαία νίκη με 3-2 κόντρα στην Ατλέτικο και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου. Ο Σαλάχ πέτυχε 2 γκολ για τους Reds και έγραψε ιστορία αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση. Στο Parc des Princes, η αγκαλιά του Λιονέλ Μέση με τον Ροναλντίνιο μαγνήτησε όλα τα βλέμματα με τον Βραζιλιάνο να φέρνει γούρι στην πρώην ομάδα του Παρί, η οποία επικράτησε με 3-2 της Λειψίας. Ο Μέση πέτυχε 2 τέρματα για τη γαλλική ομάδα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη των Παριζιάνων. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Μπεσίκτας Sporting Λισαβόνας 1-4, Μπριζ Μάντσεστερ Σίτι 1-5, Σαχτάρ Ντόνετσκ Ρεάλ Μαδρίτης 0-5, Ίντερ Σέριφ 3-1, Άγιαξ Ντόρτμουντ 4-0 και Πόρτο Μίλαν 1-0. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα, μια προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους!